Να απαλλαγεί εντελώς από τον κίνδυνο να ανσθενήσει από καρκίνο. Η χολιγουντιανή ηθοποιός αποκάλυψε την επικείμενη επιστροφή της στο γυρωτικό τραπέζι σε συνέντευξη που έδωσε σε περιοδικό. Αν και δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για αυτή την επέμβαση που ετοιμάζεται να κάνει, πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για επέμβαση αφαίρεσης οθικών, την οποία την είχε προαναγγείλει ότι θα ακολουθήσει όταν, με δεδομένο ότι η μητέρα της είχε πεθάνει εξαιτίας αυτής της μορφής καρκίνου. Ο φόβος του καρκίνου στέλνει την Αντζελίνα Τζολί και πάλι στο χειρουργείο. Αυτή τη φορά για να αφαιρέσει, όπως λένε οι πληροφορίες, τις οοθήκες της. Περίπου ένα χρόνο μετά την προληπτική διπλή μαστεκτομή στην οποία είχε υποβληθεί. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Entertainment Weekly, με αφορμή τη νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί, όπου υποδύεται την κακιά μάγισσα στο παραμύθι της ωραίας κοιμωμένης, αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται για νέα επέμβαση, χωρίς όμως να αναφέρει λεπτομέρειες. Πρέπει να κάνω άλλη μία εγχείρηση άμεσα. Θα πάρω συμβουλές από όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που συνομιλώ τον τελευταίο καιρό και θα ξεπεράσω και την επόμενη φάση. Ο λόγος που φαίνεται να βάζει την 38χρονη ηθοποιό του Χόλιγουντ σε νέες περιπέτειες είναι ο ίδιος που την οδήγησε και στη διπλή μαστεκτομή. Το ελαττωματικό γονίδιο που κληρονόμησε από τη μητέρα της Μαρσελίν, που πέθανε από καρκίνο των οοθικών στα 56 της χρόνια. Και σε παλαιότερη συνέντευξή της, την είχε παρομοιάσει με την Κρίστιν Κόλινς, μια ανήπαντρη μητέρα. Που όρθωσε το ανάστημά της απέναντι στο διεφθαρμένο αστυνομικό σύστημα της δεκαετίας του 20 για να σώσει το γιο της. She is very much, she's very much Christine Collins. She was really, really sweet and she would never get angry. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η αφαίρεση μαστών περιόρισε κατά 87% τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.